Ναι. Και. Φίλε, αν υπάρχει Όσκαρ Εφράδια Λόγου, το έχει πάρει εσύ. Έλα, 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 ομαδική μαλακία, έλα, πάμε. Νομίζω ότι είσαι συνώνυμο τη Εφράδια. Ο Παπαγιανόπουλο, ο που έκανε το κινηματογράφο, πιο γρήγορα μιλούσε από σένα. 3600 άτομα στο ραπτό.gr βλέπουν αυτή τη στιγμή την εκπομπή ζωντανά σε HD. Αμέσω. Ναι. Αμέσω μετά μαγνητοσκοπημένη, αύριο λαϊκό δικαστήριο και δικάζουμε. Λοιπόν, ένα θέμα η Τατιάνα. Και το έψιλον. Όχι, Τατιάνα, ο Σαββίδης και το έψιλον. Ναι. Τατιάνα, ο Σαββίδης, ναι. Και το άλλο. Και το άλλο θέμα, τι μου ιδέα μου έδωσες πριν. Ε, τι σου είπα πριν. Δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή, θα το βρει μέχρι να... Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ, ρε, θα τα πω, εσύ δικάζεις. Εσύ δικό σου το μαγαζί. Λέγε, φίλε. Έλα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Ακόμα και ομάδα, πάνω. Έλα, φίλε. Τον Καράμπαμπα, φίλε, τον Καράμπαμπα. Τον Καράμπαμπα, γιατί κλαίει, αν κλαίει σωστά ή λάθος. Άμπραβο. Καράπαπα, καράπαπα, δηλαδή πάει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, Παύλα Καράπαπας και κλαίει, κλαίει, έβγαλε ο Καράπαπα, έβγαλε, κλαίει, κλαίει. Μα τώρα λέει, δώσε θάρρος στο χωριάτι να σας πει στο κρεβάτι. Κλαίει, έχει δικαίωμα να κλαίει ο Ολυμπιακός, με αυτό το φορτούνι. Με αυτόν τον Ρωμάο, με αυτόν τον Κούτρι την τρύπα. Εντάξει, εμείς αύριο, Ανατολική Στράκης 12, στη Μαρμίτα, δικάζουμε. Είναι η Τατιάνα ένοχη, ο Ιβάν, ή πρέπει να γίνεται σάτυρα, ακόμα και αν πούμε ότι ο Μεγαλέξανδρος ή το ομοφιλόφιλος. Αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι κακό. Δεν ξέρω, ψήφισε, να σε εκεί. Ναι. Και επίσης, ο άλλο είναι, αν ο οργανισμός του Ολυμπιακού, Καράπαπας και τα λοιπά, με αυτές τις κλαψούρες, με διαιτησίες και τα λοιπά, είναι ένοχοι ή αθώοι. Δηλαδή έχουν δίκιο ή έχουν άδικο. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη μέτρια χρονιά τους ρίχνοντας τη διαιτησία το βάρος. Ναι ή όχι. Κάπου εκεί θα κινηθούμε στην αυριανή εκπομπή του Λαϊκού Δικαστηρίου που θα γίνει στη Μαρμίτα Ανατολικής Θράκης 12 στην Κάτω Τούμπα. Να είστε όλοι καλά και μια καλή εβδομάδα. Bye bye.